έκθεση για το δεινοθήριο της Λέσβου βασίζεται στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας και των ανασκαφών, οι οποίες έγιναν στο Γαβαθά της Λέσβου και είχαν σαν αποτέλεσμα την αποκάλυψη των οστών του δεινοθηρίου, ενός προβοσκιδωτού που έζησε πριν από 18,5 περίπου εκατομμύρια χρόνια στη Λέσβο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εύρημα, το οποίο ουσιαστικά για πρώτη φορά θέτει στον ελληνικό χώρο την παρουσία των δεινοθηρίων πριν από 18,5 εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα στην έκθεση αυτή παρουσιάζουμε ένα πρόπλασμα του ζώου σε φυσικό μέγεθος, το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάζεται και το οποίο δίνει την ακριβή εικόνα του ζώου αυτού που έζησε πριν από 18,5 εκατομμύρια χρόνια στη Λέσβο και που έχει εξαφανιστεί το είδος του δεινοθηρίου πριν από 2 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Θα λειτουργήσει στον εκθεσιακό χώρο του Επιμελητηρίου Λέσβου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου σε πρώτη φάση και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της θα έχουν τη δυνατότητα σχολεία να το επισκέπτονται, να πραγματοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και να, όπως και οι πολίτες της πόλης, να βλέπουν το συγκεκριμένο εύρημα. Μεγάλη σημασία τέτοιων ευρημάτων είναι ότι το περιβάλλον αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε καλύτερα διαχρονικά, διότι ζούμε σε έναν πλανήτη που αλλάζει, όσο και αν το θεωρούμε στο χρονικό διάστημα της ανθρώπινης ζωής σταθερό και τη στεριά που πατάμε στεριά, καταλαβαίνουμε όταν γίνεται σεισμός ότι δεν είναι και τόσο σταθερή. Τα πάντα αλλάζουν λοιπόν και θα το κατανοήσουμε καλύτερα το περιβάλλον και θα αποκτήσουμε καλύτερη οικολογική συνείδηση αν το δούμε και διαχρονικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι τα νέα παιδιά, η νέα γενιά εκπαιδεύεται βιωματικά στο μουσείο. Και εκδηλώσεις σαν και αυτές είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά είδατε περισσότερο τράβηξε το ενδιαφέρον τα μικρά παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.